Καλημέρα σε όλους σας από μένα. Νομίζω ότι το πώς θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα, πώς θα κάνουμε πρόληψη καταρχήν στον καρκίνο και πώς θα τον αντιμετωπίσουμε καλύτερα, είναι κάτι που νομίζω είναι στην καρδιά όλων μας. Είναι η μεγαλύτερη πανδημία αυτού του αιώνα. Και είναι σαφές ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να τον προλάβουμε και για να τον προλάβουμε πρέπει να έχουμε μια καλή αγωγή υγείας και μια ενημέρωση που να ξεκινάει από το σχολείο. Γίνονται ήδη βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτός είναι ο τρόπος να πάμε. Δηλαδή, η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από κάθε άποψη, όχι μόνο οικονομική, που είναι ένα κομμάτι, αλλά κυρίως τη μείωση του στρες, τη μείωση όλης του προβλήματος για όλη την οικογένεια, όχι μόνο για τον ασθενή. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το screening που έχει ξεκινήσει στη χώρα, αλλά ακόμη θέλουμε να προχωρήσουμε. Στην Ελλάδα καπνίζουμε πολύ, αλλά ένα screening για καρκίνο του πνεύμονα μαζί με τα υπόλοιπα πιθανώς πρέπει να μπει. Το screening όμως πρέπει να είναι όχι μόνο η διενέργεια της εξέτασης, αλλά και η αξιολόγηση της εξέτασης από ένα σύνολο ανθρώπων που μπορούν να πούν αυτός ο ασθενής μπορεί να παρακολουθηθεί, αυτός ο ασθενής πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα και πρέπει αυτό να αφαιρεθεί, είτε για βιοψία, είτε γιατί πρέπει να αφαιρεθεί. Άρα να ξεκινήσουμε από εκεί. Χρειάζεται το Μητρό, νομίζω το κουβεντιάσαν ήδη και οι προηγούμενες ομάδες. Και βέβαια η γρήγορη διασύνδεση από την πρωτοβάθμια ή τον πρώτο γιατρό ή οποιονδήποτε δει τον άρρωστο μέχρι το τριτοβάθμιο αν χρειαστεί κέντρο και όλη τη διάγνωση που πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο πρώιμη και την αντιμετώπιση που πρέπει να είναι γρήγορη. Η διασύνδεση λοιπόν με τον ψηφιακό φάκελο, με όποιο άλλο τρόπο προχωράμε τώρα, πρέπει να γίνεται πολύ γρήγορα για το σχέδιο της Ελλάδας και να μπορεί να αντιμετωπιστεί ο άρρωστος γρήγορα και αποτελεσματικά. Και να υπάρχει όλη αυτή η ομάδα, η συνεργασία που είναι πολύ σημαντική, από την ομάδα που θα κάνει τις διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι την ομάδα που θα ξεκινήσει την υποστηρικτική αγωγή, που θα είναι από την πρώτη μέρα, από τη μέρα της υπόνοιας της διάγνωσης. Που είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άρρωστο και για τους δικούς του. Πολύ συχνά είναι νέοι άνθρωποι, σπάνια ευτυχώς, αλλά πάντως υπάρχει, είναι παιδιά, άρα χρειάζεται υποστήριξη για όλους. Νομίζω ότι τα ειδικά κέντρα επίσης για τη διάγνωση, αλλά και τα εργαστήρια, διαπιστευμένα εργαστήρια που μπορούν να κάνουν ένα πλήρη έλεγχο, που μπορεί να είναι μοριακός, μπορεί να είναι NGS, ανάλογα με το τι θα χρειαστεί, είναι και αυτό κάτι που μπαίνει μέσα στην ατζέντα και πρέπει να γίνει μια εθνική στρατηγική να υπάρχει για όλους. Νομίζω ότι χρειάζεται επίσης, επειδή υπόθηκε, η Ελλάδα έχει ένα πολύ σημαντικό ιδιωτικό τομέα και πρέπει να τον έχει, αλλά τα όρια του δημόσιου τομέα πρέπει να αυξηθούν. Οι όρες της λειτουργίας του δημόσιου τομέα θέλουμε να αυξηθούν, ώστε οι άρρωστοι να μπορούν να έχουν την επιλογή δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας, όπου θέλουν και με όποιο τρόπο θέλουν, είναι σημαντικό να έχουμε επιλογές. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό την ύπαρξη ογκολογικών συμβουλίων, αλλά και την ύπαρξη για κάθε άρρωστο, στην πρώτη τουλάχιστον απόφαση για τη θεραπεία του ή για την όλη του πορεία, όπως επίσης και κάθε φορά που υπάρχει, όταν υπάρχει relapse. Και πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε μια χώρα νησιωτική, έχουμε μια χώρα με πάρα πολλά ορεινά χωριά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε μια τηλεϊατρική διασύνδεση και να μην χρειάζεται ο άρρωστος να μετακινείται απαραίτητα από μια περιοχή στην άλλη. Δηλαδή, γίνεται η διάγνωση, αποφασίζεται το σχήμα της θεραπείας σε ένα μεγάλο κέντρο, γίνεται το πρώτο σχήμα εκεί. Πιθανώς δεν χρειάζεται να γίνουν τα υπόλοιπα 6 ή 8 ή 12 σε αυτό το κέντρο. Μπορεί να υπάρχει κάποιος εκπαιδευμένος νοσηλευτής, κάποιος εκπαιδευμένος γενικός γιατρός, ακόμα και σε ένα νησί και να μπορεί ο άρρωστος. Έχουμε drones να πάνε τα φάρμακα. Έχουμε διάφορες διαδικασίες πια που είναι εύκολες, γρήγορες, ανέξοδες αν θέλετε, και μειώνουν όλη την ταλαιπωρία του αρρώστου, γιατί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η ποιότητα της ζωής. Το να χρειάζεται να πάρω καράβια και αεροπλάνα κάθε 2-3 εβδομάδες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να το λύσουμε κάπως στη χώρα. Άρα τη ιατρική μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω, το ξαναλέω και πάλι, ότι στην Ελλάδα υποστηρικτική, αλλά και το end of life care είναι πίσω. Και είναι κάτι που, δηλαδή, σχεδιάζουμε τώρα το καινούργιο ογκολογικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο κομμάτι των κλινών είναι για hospice. Είναι για τη δυνατότητα του αρρώστου να πάρει αγωγή για τον πόνο, να πάρει αγωγή για οτιδήποτε χρειαστεί. Πέρα από τη θεραπεία αυτή καθεαυτή για την νόσο, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τι χρειάζεται. Και νομίζω ότι έχει πει η Dr. Crook από την Αμερική ότι τα τρία πράγματα που χρειαζόμαστε για να λύσουμε τα θέματα των αρρώστων είναι πρώτα απ' όλα ο σεβασμός στον άρρωστο, το να λύνουμε τα προβλήματά του, η επίλυση των προβλημάτων και το να συνεργαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω απόλυτα στη συνεργασία και με την ΕΛΟΚ και με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή δουλεύουμε μαζί, όχι όμως μόνο αλλά και κάθε
άνθρωπο και κάθε σωματείο που προσπαθεί να λειτουργήσει, συνεργαζόμαστε με τη φλόγα που έχει ένα εξαιρετικό, ας πούμε, βοηθάει. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια εθνική πολιτική που θα την υπηρετήσουμε και που πρέπει να την υπηρετήσουμε. Είναι σαφές ότι πρέπει να είναι υποκομματικό, είναι σαφές ότι πρέπει να είναι επιστημονικά, βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα. Είναι επίσης σαφές ότι εμείς οι ίδιοι γιατροί, όχι πολιτικοί πια, πρέπει να έχουμε μια συνεργασία και όλο το προσωπικό που έχει σχέση με την υγεία να έχει μια συνεργασία. Και νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να προχωρήσουμε. Να σας πω ένα τελευταίο πράγμα, απλώς για να καταλάβουμε, επειδή θίχθηκε και από τον κύριο Δέδε και από την πρόεδρο της Ογκολογικής Εταιρείας το θέμα της, αν θέλετε, της αξιολόγησης και το θέμα της διασύνδεσης. Ήμουν προχθές το Νιάρχος που ήταν μια συζήτηση για τα πράγματα και η γραμματέας μου, κάποιος από το συμβούλιο της ΕΛΟΚ, είπε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι έρχονται για να κάνουν τη θεραπεία τους, κάνουν αιματολογική εξέταση, δεν μπορούν να κάνουν τη θεραπεία και ενώ έχουν ταξιδέψει 100 χιλιόμετρα γυρνάνε πίσω. Αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε. Μπορούμε να έχουμε φροντίσει να κάνουν τις εξετάσεις τους την προηγούμενη μέρα και να μην χρειάζεται να ταξιδέψουν. Άρα, πραγματικά, το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας μας το πώς αντιμετωπίζει τον ασθενή είναι σημαντικό. Δηλαδή, ένα κομμάτι είναι η προτυποποίηση και για να το κάνουμε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση και του καθενός μας ξεχωριστά, ενώ του καθενός που είναι στην υγεία. Και των δομών επίσης. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά πράγματα και το Υπουργείο αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει να κάνει είναι σε συνεργασία με όλους όσους ασχολούνται με τον καρκίνο και κυρίως με τους ασθενείς. Και πρέπει να σας πω ότι η Μέρελ ήταν προσκεκλημένη μου όταν ήμουν πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία το 2018 και μας μίλησε για την αρρώστια της, μας μίλησε για την άποψη του ασθενούς, όπως ήταν και άλλοι 8 ασθενείς προσκεκλημένοι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούμε τους ασθενείς γιατί για αυτούς δουλεύουμε. Ευχαριστώ.